αν έχει βροχή. Πρέπει να νοιαζόμαστε έτσι και να συμμετέχουμε, αλλά ποτέ να μην ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αντίθετοι με την πίστη. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Έτσι, και το βλέπουμε αυτό και μεγάλα κόμματα που δήλωναν τάχατες της Εκκλησίας, είδαμε τι κάνανε, έτσι. Ψήφισαν τώρα αντίχριστους νόμους. Αυτοί που λέγανε ότι είναι άνθρωποι του Θεού και ευλαβείς. Πόσο απατεώνες αποδείχτηκαν. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να προσέχουμε που ρίχνουμε την ψήφο μας και να επιλέγουμε ανθρώπους, όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, που τουλάχιστον να μην είναι τόσο διεφθαρμένοι. Αν δεν έχουμε, ας πούμε, τελείως αδιάφθορους, πού να τους βρεις, αλλά να μην είναι τόσο διεφθαρμένοι και να μην είναι τόσο αφοσιωμένοι στην αντίχριστη μασονία. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως έλεγε ο Άγιος, όλοι είναι στη μασονία, αλλά τουλάχιστον λέει να ψηφίζουμε αυτούς που δεν το πιστεύουν τόσο πολύ και να βγαίνει ο λιγότερο, ας το πούμε, διεφθαρμένος. Αλλά ξαναλέω ότι η κατάσταση θα αντιστραφεί και θα βρεθούν και σωστοί άνθρωποι για να μας κυβερνήσουν όταν εμείς κάναμε αυτή την καλή κίνηση στον εαυτό μας πρώτα-πρώτα, την κίνηση της αληθινής μετάνοιας. Βλέπετε, ας πούμε, αντιδρούμε για τον νόμο των ομοφυλοφίλων και πηγαίνουμε να αντιδράσουμε φορώντας οι γυναίκες παντελόνια, ανδρική ενδυμασία. Είναι σαν να πηγαίνει ένας άντρας φορώντας φούστα να διαμαρτυρηθεί εναντίον των ομοφυλοφίλων. Καταλαβαίνετε, το ίδιο πράγμα είναι. Μπορείς μετά να γίνεις πιστευτός ότι είσαι ειλικρινής για αυτό που κάνεις. Εδώ ο Θεός απαγορεύει και λέει ότι είναι σύχαμα ο άντρας που φοράει γυναικεία ρούχα. Τον συχαίνεται ο Θεός. Το ίδιο και η γυναίκα που φοράει αντρικά ρούχα. Γιατί ακριβώς παραπέμπει σε αυτό το αμάρτημα. Η ομοιομορφία στα ρούχα, αυτό το λεγόμενο unisex. Παραπέμπει στην ομοφυλοφιλία. Γι' αυτό το απαγορεύει ο Θεός. Και βλέπετε πόσο έχουμε σκοτιστεί που πάμε να πούμε όχι στην ομοφυλοφιλία, ενθαρρύνοντας με την εμφάνισή μας, με την παρουσία, με την ενδυμασία μας, το πάθος αυτό, την κατάσταση αυτή. Πόσο χαμηλά έτσι έχουμε πέσει, πόσο βαθμό σκοτισμού έχουμε. Γιατί ακριβώς δεν φροντίσαμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λέω να αρχίσουμε τον εαυτό μας, να αρχίσουμε να ξεκαθαρίζουμε, να απαντήσουμε στο θεμελιώδες ερώτημα. Ένα το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν όλοι οι άνθρωποι. Με ποιον θέλω να είμαι? Οι δύο είναι οι επιλογές. Ή θα είμαι με τον Χριστό ή θα είμαι με τον εχθρό του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν μπορείς να είσαι κάπου αλλού. Έτσι. Ή θα είσαι με τον Χριστό ή θα είσαι με τον εχθρό του Χριστού. Αν είσαι κάπου ανάμεσα, άλλοτε με τον Χριστό και άλλοτε με τον εχθρό του Χριστού, είσαι σίγουρα με τον εχθρό του Χριστού. Έτσι, αυτό το λέει ξεκάθαρο ο Χριστός. Είσαι χλιαρός, ο χλιαρός αποβάλλεται από την Εκκλησία. Είναι αυτός που προκαλεί εμετό, τον κάνει ο Θεός εμετό. Οπότε, έχουμε απαντήσει αυτό το ερώτημα. Και αν έχουμε απαντήσει, τηρούμε, ας πούμε, ακολουθούμε με συνέπεια αυτό που διαλέξαμε. Διαλέξαμε τον Χριστό. Ωραία. Πάρε λοιπόν, τι λέει ο Χριστός, τι λένε οι εντολές του Χριστού. Τα τηρείς αυτά? Τι λένε οι κανόνες, τα τηρείς αυτά? Όλα, όχι μερικά, όχι κατ' επιλογή. Γι' αυτό λέω, χρειαζόμαστε πρώτα εμείς οι χριστιανοί μετάνοια. Χρειαζόμαστε ταπείνωση, χρειαζόμαστε κατήχηση και χρειαζόμαστε τακτική, έτσι, καθημερινή πνευματική μελέτη και προπάντων δάκρυα και μετάνοια και στεναγμό για να καθαριστούμε από τα πάθη. Οπότε μετά θα έχουμε και καλούς ηγέτες που δεν θα μας καταδυναστεύουν. Ενώ εμείς τους ονομάζουμε ευεργέτες. Γιατί αυτό ακριβώς γίνεται. Εμείς τους λέμε ευεργέτες και τους λιβανίζουμε σαν θεούς και αυτοί συνεχίζουν να μας καταδυναστεύουν. Και εμείς συνεχίζουμε να τους ξαναψηφίζουμε και να τους ξαναβγάζουμε. Γιατί είμαστε αλυσοδεμένοι στα πάθη μας.